Καλώς ήρθατε. Καλή και ευλογημένη χρονιά να έχουμε. Θα ξεκινήσουμε τη χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Μικρασιατών, ο Ηράκλητος, και παρακαλούμε τον επίτιμο πρόεδρο, τον Γιώργο Δημητριάδη, να έρθει να μας πει δύο λόγια για τον Σύλλογο και τι θα ακούσουμε. Ελάτε, κύριε Δημητριάδη. Καλησπέρα σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου των Μικρασιατών της Νέας Εφέσου για την τιμή που με κάνει με την ανάθεση αυτής της ομιλίας, αυτού του χαιρετισμού σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολής Γονέων Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης για την τιμητική πρόσκληση. Του συγχαίρω για το σημαντικό έργο που προσφέρουν για την ποιοτική αναβάθμιση της κοινωνίας μας. Του συγχαίρω για την επιλογή τόσο σημαντικών θεμάτων και πολύ σημαντικών ομιλητών. Συγχαίρω και όλους εσάς και αυτούς που έρχονται τις Δευτέρες και παρακολουθούν εδώ μαθήματα ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, πατριωτισμού, πατριδογνωσίας και σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων. Όλοι εσείς
γίνεστε πολλαπλασιαστές και διαχέετε τα πολύ σημαντικά μηνύματα που βγαίνουν από εδώ και έτσι συμβάλλετε στην πρόοδο της κοινωνίας μας. Χάρηκα πάρα πολύ όταν πληροφορήθηκα ότι ο μιλητής σε αυτή την εκδήλωση θα είναι ο σεβαστός και αγαπητός πατέρας Παύλος Ντούρος, του οποίου ο λόγος συμπίπτει με το έργο και με τη στάση ζωής. Ένας στρατοκόπος κληρικός με μεγάλο έργο, μεγάλη προσφορά και θαυμαστή χριστιανική ταπεινότητα, γι' αυτό είναι ενταγμένος, ή καλύτερα να πω ότι η αυστηρή αλλά δίκαιη συνείδησή μας τον έχει εντάξει στους άξιους της πατρίδας, του γένους μας και δίπλα σε αυτούς που φυλάγουν θερμοπύλες και την Κιβωτό με τις ιερές μας παραδόσεις. Περισσότερα μπορούσα να πω, αλλά για τις ανάγκες της εκδήλωσης σταματώ σε αυτά. Για να μην ξαναπάρω το λόγο, θα πω ότι και με αυτό το θέμα και πιστεύω με αυτά που θα μας πει ο πατέρας Παύλος, αναδεικνύεται η μεγάλη ευθύνη της πνευματικής ηγεσίας για την ποιοτική αναβάθμιση της κοινωνίας μας. Ο Πλάτωνας είχε πει ότι η πνευματική ηγεσία δεν πρέπει να κλείνεται μέσα σε γυάλινο πύργο και να μυρικάζεται τις επιτυχίες της, αλλά να κατεβαίνει στην αγορά ανάμεσα στο λαό και να φροντίζει για την πρόοδο και την συνοχή του λαού. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο πολλοί πνευματικοί άνθρωποι το κάνουν, αλλά πάρα πολλοί δεν το κάνουν. Συγχαίρω αυτούς που το κάνουν και σε αυτούς που δεν το κάνουν έχω να πω ότι να χαίρονται τα πτυχία τους και τους τίτλους τους και την ευτυχία τους στη μοναξιά τους. Ο σύλλογός μας, ο οποίος δημιουργήθηκε από απογόνους πρώτης γενιάς των μικρασιατών προσφύγων, οι οποίοι ήρθαν από την Έφεσο της Μικράς Ασίας, ο πατέρας μου ήρθε 14 ετών, ξεκινάει και αυτή τη χρονιά με πολύ καλούς ιονούς και ξεκινάει από αυτή την εκδήλωση και είμαστε χαρούμενοι για αυτό. Φέτος θα αποπερατώσουμε την πολιτιστική μας στέγη, γι' αυτό έχει φροντίσει η αντιπεριφερειάρχης μας, η κυρία Σοφία Μαυρίδου, η αγαπητή Σοφία της Πιερίας και όχι μόνο. Η Σοφία κάνει πράξη αυτό που πάλι είπε ο Πλάτωνας, η πολιτική είναι δημιουργός πειθούς. Με αυτόν τον τρόπο απευθύνεται στις υπερκείμενες αρχές, στην κεντρική διοίκηση και με τον ποιοτικό της λόγο και την προσωπική της ακτινοβολία, πείθη ότι αυτό που ζητάει είναι το καλό του τόπου, το δίκαιο και το καλό εκείνων. Γι' αυτό και πετυχαίνει. Της εύχομαι καλή νέα δημιουργική θητεία. Να είσαι καλά, Σοφία, και να προσφέρεις στον τόπο και ακόμη περισσότερα. Άντε να το πω και αυτό και ως γυμναστής, επειδή κάνεις πρωταθλητισμό, πιστεύω ότι κάποτε θα κληθείς και στην Εθνική Ελλάδος. Να σας ενημερώσω, τελειώνω, Πρόεδρε, να σας ενημερώσω
ότι ο σύλλογός μας διοργανώνει εκδρομή στις αλυσμόνητες πατρίδες της Ιωνίας. Θα βρεθούμε εκεί την 7η και 8η Ιουνίου, Μαΐου, 8η Μαΐου, ημέρα σύναξης του Ιάννου Θεολόγου, και πιστεύω ότι θα βρίσκεται μαζί μας και ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, κύριος Βαρθολομαίος, και θα προσευχηθούμε μαζί του στις εκκλησιές των προγόντων μας, όπως κάναμε τόσες πολλές φορές. Πληροφορίες στο πρακτορείο του Βελώνη, έτσι, ο οποίος άνοιξε αυτόν τον δρόμο για μας. Εύχομαι σε όλους υγεία, ευτυχία, αν και είμαστε στη μέση του σχολικού έτους, κύριε Πρόεδρε, να ευχηθώ και καλή σχολική χρονιά, έστω το υπόλοιπο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Τραγουδήσω κι ας χαρώ του χρόνου ποιος το ξέρει, για θα πεθάνω ή θα ζω, ή θα μέσα τσακίσα και μέσα σε ζωγράφισα. Αμύγδαλο τσακίσματα σου στενώ χαιρετίσματα. Παντρευτεί, δεν ήταν
Στο περιστεράκι, μα στο παρελθόν.
τα πουλιά χωρώ. Και το δικό μου πουνε, και το δικό μου πουνε. Και το δικό μου πουνε, και το δικό μου πουνε. Στον Άγιο Κωνσταντίνο, το καλέω. Για αγάπη σου μεγάλη, πολύ μολάχινο. Στον Άγιο Κωνσταντίνο, γεννώ και τα καιρό. Για αγάπη σου μεγάλη, πολύ μολάχινο. Ο Βαγγέλης Μπουσμαλής.